Θύμησες από τις τραγικές στιγμές που έζησαν οι εχμάλωτοι του 361 τάγματος πεζικού κατά τη διάρκεια της εχμαλωσίας τους στην Τουρκία. Το 1974 αναβίωσαν στην κατάμεστη αίθουσα του πολιτιστικού κέντρου Μέσα Γειτονιάς κατά την παρουσίαση του βιβλίου του Πολύδωρου Πολυδόρου με τίτλο «Εχμάλωτος στην Τουρκία με δανεικό παντελόνι και εξυπόλυτος». Δεκάδες οι συμπολεμιστές και συνεχμάλωτοι του συγγραφέα που βρέθηκαν στην παρουσίαση του βιβλίου. Είναι φανερή η βαθιά εκτίμηση που τρέφουν μεταξύ τους συμπολεμιστές και συνεχμάλωτοι του 1974. Άνθρωποι με κοινά βιώματα της τραγωδίας του 1974, τα οποία κουβαλούν μαζί τους μέχρι και σήμερα. Ένα είδος εξομολόγησης και απελευθέρωσης της ψυχής και των αισθημάτων του για τα όσα πολύ δύσκολα έζησε. Η ιστορία λοιπόν είναι αυτό που καταθέτει μέσα στο έργο του ο Πολύδωρος Πολυδόρου. Όπου, εάν δείτε, ξετυλίγει την ιστορία τη δική του και μόνον. Το βιβλίο αναφέρεται αποκλειστικά στους εχμαλώτους του 1974, περιγράφοντας 1.303 ώρες εχμαλωσίας. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, το έργο αποτελεί προτροπή και παράκληση φίλων του, ώστε να ακουστούν τα πραγματικά γεγονότα. Μπορεί να φαίνεται κάποιος καλά, αλλά ο πόλεμος, η εχμαλωσία, ο τραυματισμός, ο εγκλωβισμός κτλ. Σημάδεψαν τη ζωή μας. Είναι χαραγμένα, ούτε δικαιωνούμαστε την κύριε μνήμη μου, ούτε τίποτε. Θα τα πάρουμε μαζί μας. Έτσι είναι η μοίρα μας. Σε εμάς ελαχίν αυτό. Τα λόγια του συμπολεμιστή και φίλου του συγγραφέα Σωτήρη Παρασκευά κατά την απελευθέρωσή του συγκινούν. Όταν θα πας στη Λεμεσό, θα πας στην τάδε οδό, θα βρεις τον πατέρα μου και τη μάνα μου και τα αδέρφια μου, για να τους πεις ότι είμαι καλά. Του το υποσχέθηκα και το ετήρησα. Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Δημάρχου Μέσα Γειτονιάς Δώρου Αντωνίου.